Μου το ζητήσατε. Μου το ζητήσατε. Εσεί. Εγώ ήθελα να κάνω βίντεο για το Birds of Prey. Έχω εγώ τώρα όρεξη να κάθομαι να ψάχνω λάθη για την ταινία Τζόκερ. Όχι, την ψάχνεις εδώ και ένα μήνα. Τι σου κοπεί, Μωρέ, δεν σου δεν κοπεί να μην μιλά. Μη 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 μη. μη. Το 2019 λοιπόν έφερε πολλέ αξιόλογε ταινίε. Και μία εξ αυτών είναι και η ταινία Τζόκερ. Η οποία δεν μου άρεσε και πολύ. Δηλαδή, τυχαία την είδα δύο φορέ στο σινεμά. και άλλε δύο στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο Χουάκιν Φίλιξ έδωσε ένα χαστούκι στον Τζάρετ Λέτο και του λέει: Κάτσε στην άκρη να σου δείξω εγώ πώ γίνεται. Όχι δηλαδή ότι ο Λέτο φταίει για αυτό το έκτρομα που ήρθε στι οθόνε μα, αλλά εγώ αυτόν είδα, αυτό θα τα πληρώσει. Γιατί εσεί όταν έρθει λάθο η παραγγελία στον Τιλιβεράδε φωνάζετε, και εγώ αυτό θα κάνω. Ο Χουάκιν Φίλιξ λοιπόν φόρεσε το προσωπείο του Τζόκερ και μα χάρισε μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία. Σε μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ, αλλά και μισήθηκε πολύ όπως και σε κάθε τι καλό σε αυτήν τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αράξτε και απολαύστε τα top 10 λάθη της πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών. Τη ταινία που και εσείς αλλά και εγώ αγαπήσαμε, αλλά επειδή ένα ρητό λέει αγάπα τον άλλον με τα ελαττώματά του, εγώ λέω σήμερα να το ακολουθήσουμε. Φύγαμε! Νούμερο 1 Ακόμα δεν έχει πει καλημέρα η ταινία και πάμε στην εναρκτήρια σκηνή εκεί που ένα μάτσο πετσυρικάδε ξυλοφορτώνουν τον Άρθουρ. Και για να πω την αλήθεια, όταν είδα την πρώτη φορά την ταινία, αυτή η σκηνή με είχε συνεπάρει. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί τόσο χαμό για μια τάβλα με βαμμένα γράμματα πάνω, θα μπορούσε να φτιάξει μια καινούργια με 5 ευρώ. Αλλά δεν είναι και το θέμα μα. Στη σκηνή λοιπόν που του βαράνε την τάβλα στο κεφάλι, θα δούμε αν το πάμε σε αρκή κίνηση ότι η τάβλα σπάει λίγο πριν φτάσει στο πρόσωπο του Άρθουρ.

που ο Άρθουρ απολογείται για αυτήν την κολοταμπέλα που του έσπασαν τα τσογλάνια στο αφεντικό του. Και αν προσέξουμε το βιβλίο που έχει μπροστά το αφεντικό του, το τετράδο δηλαδή, θα δούμε πω είναι ολοκένουριο, ατσαλάκωτο εντελώ. Η κάμερα πηγαίνει ξανά στον Άρθουρ και σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφει στο αφεντικό του. Και ούτε ακούγεται εκείνο να κινείται, ούτε να αλλάζει κάποια σελίδα από το τετράδιο, αλλά άμα προσέξουμε τώρα το τετράδιο, hop, είναι τσαλακωμένο. Νούμερο 3. Πάμε στη σκηνή που Άρθρο πυροβολεί για πρώτη φορά με το όπλο που του έδωσε ο συνάδελφό του και συγκεκριμένα όταν το κάνει αυτό, πέφτει κάτω άτσαλα. Και αν σταματήσουμε το καρέ, θα δούμε πω πάνω στο τραπέζι υπάρχει η σακούλα που περιείχε το όπλο αλλά και τι σφαίρε, αλλά και κάποια τετράδια έντυπα που είναι άτσαλα πάνω τοποθετημένα. Όμω το επόμενο πλάνο μα δείχνει μακρινή τη λήψη και. Οπ! Τι γίνεται εδώ, Η σακούλα λείπει εντελώ και τα τετράδια, τα βιβλία όπως θέλετε πείτε τα, είναι τακτοποιημένα θα λέγαμε. Ρε Φίλιπς. Νούμερο 4. Πάμε στη σκηνή που ο Άρθουρ έχει πάει να παρακολουθήσει μια παράσταση stand-up comedy για να κάνει scouting αστεία. Και παιδιά, τι σκηνάρα είναι αυτή. Είναι η σκηνή που γελάει με πράγματα που δεν γελάνε οι άλλοι και με αυτά που γελάνε οι άλλοι δεν γελάει αυτό. Απίστευτη σκηνή. Πάμε στη λήψη που κάνει η κάμερα κοντινό προ τον Άρθουρ και αν σταματήσουμε το καρέ θα δούμε πως πάνω στο τραπέζι του έχει ένα τετράδιο το οποίο είναι περίπου μεγέθους α4 και δεξιά έχει σπιράλ λευκό καθώς και έχει και ένα πακέτο τσιγάρα στην δεξιά πλευρά όπως το κοιτάμε εμείς. Η κάμερα πηγαίνει μετά στον κομικό που βρίσκεται πάνω σε σκηνή και μετά από λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφει στον Άρθουρ. Βασικά όχι στον Άρθουρ, κάνει κοντινό στο τετράδιό του. Και βλέπουμε πως το τετράδιο είναι εντελώ διαφορετικό είναι και σαφώς μικρότερο, αλλά και έχει τελώς διαφορετικό σπιράλ. Είναι μαύρο. Τώρα θα σας έλεγα κανονικά και για τα τσιγάρα που στην πρώτη σκηνή κοιτάνε προς το τετράδιο, αλλά στην επόμενη κοιτάνε εντελώ αλλού, αλλά θα με πείτε υπερβολικό. Αφού μόλι το είπε. Νούμερο 5. Πάμε στη σκηνή του νοσοκομείου που ο Άρθουρ έχει πάει να ψυχαγωγήσει, να βασανίσει τα παιδάκια τα άρρωστα που είναι εκεί και θέλω να προσέξετε την Πασχαλίτσα που είναι πίσω στο ράφι. Γιατί στην αμέσω επόμενη σκηνή η Πασχαλίτσα μετακινείται δια μαγεία στο παιδάκι δίπλα ακριβώ πάνω στο κρεβάτι. Μετά την ξαναβλέπουμε δίπλα στο ράφι και μετά τη βλέπουμε να την έχει αγκαλιά. Ρέτοντ Φίλιπ και κανονική Πασχαλίτσα να ήταν, τόσε φορέ δεν θα έχει αλλάξει σημείο. Νούμερο 6. Πάμε στη σκηνή εξηλίωση του Άρθουρ που συναντιέται με κάτι τυπάδε μέσα στο τρένο και spoiler alert του στινάζει τα μυαλά στον αέρα. Σε αυτή τη σκηνή, λοιπόν, ένα από του τυπάδε πετάει μια πατάτα στην κοπέλα που κάθεται απέναντι. Μια πατάτα η οποία μένει στάσιμη κάτω. Στην αμέσω επόμενη σκηνή όμως που δείχνει τον Άρθουρ κοντινό, η πατάτα έχει εξαφανιστεί. Μαγική πατάτα κι αυτή. Νούμερο 7. Μένουμε στην ίδια σκηνή, όμω πριν αρχίσω να αναλύω το λάθο που βρήκα εδώ, θέλω να σα ενημερώσω πω ένα revolver περιέχει από 5 έω βαριά 7 σφαίρε. Πάμε λοιπόν να μετρήσουμε τι σφαίρε που χάλασε ο Άρθουρ σε αυτή τη σκηνή. Η πρώτη λοιπόν πηγαίνει headshot στον ένα τυπά. Headshot. Άλλε δύο σφαίρε χαλάει για να σκοτώσει τον τυπά με τι τυράντε. Άλλη μία βαράει στον γλίτσα λίγο πριν φύγει από το τρένο. Άλλη μία του κοπανάει μόλις βγει από το τρένο, άρα μέχρι τώρα ο Άρθουρ έχει χαλάσει 5 σφαίρες. Άρα μπορεί να χαλάσει ακόμα μέχρι 2. Για να δούμε. Η σκηνή λοιπόν συνεχίζεται και ο Άρθουρ δεν φαίνεται να ξαναγεμίζει το όπλο του με σφαίρες και πλησιάζει τον ίδιο γλίτσα που είχε χτυπήσει πιο πριν. Και του κοπανάει μία, δύο, τρεις ακόμα σφαίρες. Σύνολο 8. Κοιτάξτε, η μόνη σκηνή που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τόσες σφαίρες είναι αυτή εδώ. Do you? Punks. Νούμερο 8 Μένουμε στην ίδια σκηνή και θέλω να προσέξετε τον τυπά που μόλις έχει σκοτώσει ο Άρθουρ και συγκεκριμένα την στάση του σώματός του. Τώρα πάμε και στο αμέσως επόμενο πλάνο και εντελώς άλλη στάση σώματος. Αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια. Τι μου θυμίζει αυτό, μωρέ, τι μου θυμίζει. Hey, Amelia, 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 Amelia. We can't talk to you, we're dead. Νούμερο 9. Είμαστε στην ιστορική πλέον σκηνή που ο Άρθουρ κατεβαίνει χορεύοντας τα σκαλιά. Και για να πω την αλήθεια θέλω να σας τη δείξω αυτή τη σκηνή με τον κανονικό ήχο, αλλά δεν θέλω να φάω copyright, γι' αυτό πάρτε τι έτσι. Στου παιδιού μου τη Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, εάν προσέξουμε στην αρχή τη σκηνή, ο Άρθουρ καπνίζει ένα τσιγάρο, όπω δηλαδή και στο 90% των σκηνών τη ταινία. Ένα τσιγάρο που φαίνεται σε κάποια στιγμή να το πετάει. Όμω προ το τέλο τη σκηνή που χορεύει, φαίνεται να το ξαναέχει στο στόμα του. Λίγο πριν δηλαδή το πιάσουν οι detective. Αυτό παιδιά φανερά είναι λάθο, εκτό κι αν ο Τζόκερ λανσάρει το τσιγάρο Boomerang. Νούμερο 10. Είμαστε προ το τέλο τη ταινία μα και στη σκηνή που οι αστυνομικοί του Gotham μεταφέρουν τον Τζόκερ στο Arkham Asylum. Και στη συγκεκριμένη σκηνή ένα ασθενοφόρο χτυπάει δυνατά, πλαγιομετωπικά θα λέγαμε. Πω, τι είπα, φίλε. Ναι, τέλο πάντων του κοπανάει μια στα πλάγια και το στέλνει στο διάολο τη μάνα, αλλά αυτό δεν μα νοιάζει. Αυτό που μα νοιάζει είναι το μοντέλο του ασθενοφόρου. Γιατί το συγκεκριμένο ασθενοφόρο είναι το Ford E450 ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε το 1995. Πολύ μετά δηλαδή από εκεί που τοποθετείται η ταινία χρονικά, στα 80's δηλαδή. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη της ταινίας Joker. Καλά ή κακά, ασήμαντα ή σημαντικά, εσείς τα κρίνετε. Εγώ πιστεύω πως είναι απλά διασκεδαστικά. Για μένα δηλαδή που τα βρίσκω. Και τα κάνω και βίντεο. Για να προλάβω όμως αυτούς που θα πούν πως ρε παιδί μου, η ταινία τοποθετείται στην Gotham. Και η Gotham είναι ένα φανταστικό μέρο το οποίο. Να σου πω, η Gotham πριν ονομαστεί Gotham ήταν η Νέα Υόρκη. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα κόμικ. Πήγαινε και ψάξτε το. Επίση, για να προλάβω αυτού που θα πούνε ότι η ταινία έχει επίτηδε λάθη, γιατί έτσι λάθο τα σκέφτεται το Άρθουρ, γιατί όλα είναι στη φαντασία του. Άκουψη λέει, Όσα αποδεικτικά στοιχεία έχεις ότι η ταινία όλη είναι μια φαντασίωση, ένα όνειρο του Άρθουρ, άλλες τόσες αποδείξεις έχω κι εγώ για να σου πω πως δεν είναι. Οπότε ας συνεχίσουμε τη ζωή μας ρε παιδί μου. Επίσης υπομονή γιατί θα έρθει Joker 2 σε λίγο καιρό, σε πολύ καιρό, τέλος πάντων θα έρθει, οπότε θα μας λυθούν πολλές από τις απορίες, έτσι ελπίζω δηλαδή. Εσείς όπως πάντα πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η ταινία Joker, πόσες φορές την έχετε δει και πού, πώς σας φάνηκαν τα λάθη και αν έχετε βρει και κάποιο λάθος το οποίο δεν το βρήκε το δικό μου μάτι, μην διστάσετε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.